Μας πέταξαν έξω από το Eurogroup, αυτό έγινε. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν οι 18 υπουργοί της Ευρωζώνης χωρίς τον κύριο Βαρουφάκη. Όπως είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισεμπλουμ, οι υπόλοιποι υπουργοί της Ευρωζώνης, οι υπόλοιποι 18, πρέπει τώρα να χαράξουν τη γραμμή άμυνας απέναντι σε ενδεχόμενα προβλήματα, να διασφαλίσουν το ευρώ. Το κλίμα πρέπει να σας πω ότι από την αρχή ήταν εχθρικό. Οι υπουργοί της Ευρωζώνης δεν δέχτηκαν το αίτημα του κυρίου Βαρουφάκη για παράταση του υπάρχοντος προγράμματος για ένα μήνα. Το πρόγραμμα λοιπόν λήγει την Τρίτη το βράδυ στις 30 Ιουνίου και μαζί και η χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν δέχθηκαν την παράταση, είπε ο κύριος Ντάισεμπλουμ, είναι ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε μονομερώς να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις ξαφνικά και μάλιστα, όπως είπε, τους εξέπληξε δυσάρεστα το γεγονός ότι τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των θεσμών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές ως χτες το βράδυ, είπε ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Πρέπει να σου πω, Ρίτσα, ότι οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους κορόιδευε μέχρι την τελευταία στιγμή, ότι έπαιξε μαζί τους, καθώς, όπως λένε, απέρριψαν την πρόταση των θεσμών πριν καλά-καλά αυτή διατυπωθεί οριστικά και μάλιστα τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός δεν ακολουθήσει τη γραμμή της κυβέρνησης και ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, οι διαπραγματεύσεις δεν θα μπορέσουν να συνεχιστούν με την υπάρχουσα κυβέρνηση, διότι, όπως είπε, η κυβέρνηση αυτή έχει ταχθεί σαφώς κατά των προτάσεων των θεσμών και φυσικά έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των εταίρων προς την κυβέρνηση. Τέλος, από την πλευρά του, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι εμείς θέλαμε να συνεχιστεί η διαδικασία και να υπάρξει συμφωνία μέχρι την Τρίτη, ώστε να πάμε στον ελληνικό λαό και να πούμε στο δημοψήφισμα ότι και εμείς είμαστε υπέρ της συμφωνίας, ψηφίζουμε υπέρ του ναι. Όμως, είπε ο κύριος Βαρουφάκης, δεν μας έδωσαν την παράταση, δεν μας κάλεσαν στην συνεδρίαση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τους 18 υπόλοιπους υπουργούς της Ευρωζώνης και μας πέταξαν έξω. Ρίτσα. Για να δούμε πώς συνέβησαν τα γεγονότα μέσα από τις περιγραφές των ίδιων των πρωταγωνιστών. The suggestion may be to Greek people that there is a much better deal ahead and negotiations can open. But I think you have to realize that in the in-between period, situation in Greece will deteriorate very rapidly. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτή τη στιγμή την κρίσιμη που βρισκόμαστε, η ελληνική κυβέρνηση πασχίζει να υπάρξει μια συμφωνία της ίστατης στιγμής μέχρι την Τρίτη. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε συζητήσεις για το τι θα γίνει στην περίπτωση αποτυχίας. Βλέπετε το επόμενο διήμερο να υπάρξει συμφωνία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες η κυβέρνηση θα ανακαλέσει το δημοψήφισμα? Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να ανακαλέσει το δημοψήφισμα. Εμείς ελπίζουμε ότι στο μεταξύ θα υπάρχει συμφωνία. Αν υπάρξει συμφωνία, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ απλά εμείς θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι η άποψή μας είναι ότι την Κυριακή θα πρέπει να ψηφίσει ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Επιτέλους, μια συμφωνία με τους εταίρους μας που έχει το OK του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας.